Καλησπέρα σας από το Sonic Arena στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπασκετάκι Master League Σαλόνικα, 17η αγωνιστική. Phoenix Stars απέναντι στο Above the Rim. Είναι Δευτέρα 27/3/2023 και η αποστολή των Phoenix Stars είναι Σταμάτης Ελευθερίου, Μητυλινέος Βασίλης, Εφρεμίδης Θεόδωρος, Τερμεντζής Νικόλαος, Μόκας Αλέξανδρος Τρούζας, Διονύσιος Τσότσος Νικόλαος, Χασιώτης Δημήτριος και Τσιλιπάκος Γιώργιος. Ενώ για τους Above the Rim παίζουν οι Ιωαννίδης Μιλτός, Σεφερτζής Γιώργος, Κατάκης Όθωνας Δημητρίου, Κούρογλου Νικόλαος, Χατζεμανουήλ Χαράλαμπος και Κουτσιβίτς Σωτήρης. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Την μπάλα περνάει στην ομάδα των Above the Rim. Κάνουν την πρώτη τους κατοχή. Την μπάλα έχει ο Δημητρίου. Δίνει μια ωραία σκαστή πάσα μέσα και το καλάθι θα μπει από τον Ιωαννίδη Μιλτιάδη. Phoenix Stars, να δούμε πώς θα απαντήσουν. Η μπάλα πάει στο Τσιλιπάκο, ο οποίος δίνει μια ωραία πάσα μέσα. Το rebound το παίρνει ο Κατάκης. Σεφερτζής δίνει στον Κατάκη. Ο Χατζεμανουήλ βγαίνει από τα screen. Σουτάρι 0-5 για τους Above the Rim. Κάνουν μια πολύ δυνατή αρχή στο πρώτο λεπτό. Έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το γήπεδο. Μητυλινέος είναι στο out. Δίνει την μπάλα στο Στρούζα. Μητυλινέος την ξαναπαίρνει. Περιμένουμε να βγει κάποιος από το screen. Παίρνει την μπάλα και φτάνει μέχρι το lay up από Τσιλιπάκος ο Γεώργιος. 2-5 μειώνουν οι Phoenix Stars. Δημητρίου δίνει στη γωνία στον Μιλτιάδη. Θα πάρει το rebound και πάμε στις δύο βολές. Πολύ 2-6. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 για τον Δημητρίου. 2-7 είναι το σκορ. Βγαίνει ο Στρούζας, δίνει μέσα στον Τσιλιπάκο που έχει πάρει πολλές μπάλες στην αρχή του παιχνιδιού. Μητυλινέος δίνει την μπάλα στον Εφρεμίδη. Την παίρνει ο Στρούτζας, 5 δεύτερα για την επίδεση. 3, 2, 1, μπλοκ. Παίρνουν την μπάλα οι Above the Rim. Βγαίνει στον εφηδιασμό, χάνει το καλάθι. Το rebound το παίρνει ο Τσότσος. Οι Phoenix Stars τώρα έτοιμοι να απειλήσουν. Ο Μητυλινέος φτάνει μέχρι μέσα, αλλά δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Πάλι καρύσια προσπάθεια από τον Χατζεμανουήλ, ο οποίος θα πάει στις βολές. Άστοχη η πρώτη. Μηδέν στις δύο για τον Χατζεμανουήλ. Το rebound το παίρνει ο Τσότσος. Ο Μητυλινέος κατεβάζει την ομάδα. Να δούμε πώς θα οργανώσουν την επόμενη επίθεση. Μητυλινέος, ένα backdoor, πολύ όμορφο. Και ο Τσιλιπάκος χάνει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Κατάκης, κάνει το λάθος. Κλέβουνε η ομάδα των Phoenix Stars. Και ο Τσότσος θα βάλει το καλάθι. Κατάκης με την μπάλα. Δίνει την μπάλα στο Δημητρίου. Δημητρίου κάνει τη διείσδυση. Θα πάει και αυτός στις βολές. Βλέπουμε ότι όσες φορές οι Above πάνε μέχρι μέσα καταλήγουν στις βολές.
Έφτυχε στην πρώτη του Δημητρίου. Εύστοχος και στη δεύτερη. Τιλινέος έχει το ρόλο του playmaker. 4-9 το σκορ. 7 λεπτά ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Τσιλιπάκος δίνει μέσα την μπάλα στο Τζότσο. Τσιλιπάκος ξανά με την μπάλα. Μοιράζει έξω στον Εφρεμίδη. Μπαίνει μέχρι μέσα. Ο Τζότσος παίρνει την μπάλα. Ένα step back. Ψάχνει την μπάσα. Ένα δεύτερο ακόμα. Τα χέρια του Τσιλιπάκου, μένει μπάλα, αλλαγή, βγαίνει ο Τσότσος, μπαίνει μέσα ο Τερμεντζής. Δημητρίου δίνει την μπάλα στον Μπούροβλου. Κατάκης με την μπάλα στο post, κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση, χάνει το καλάθι. Θα πάρει το rebound ο Μυτιλινέος, τρέχει μέχρι την απέναντι πλευρά, θα πάρει ένα εύκολο φάουλ. Ο Στρούζος θα κάνει την επαναφορά. Η μπάλα πηγαίνει στο Τερμεντζή, ο οποίος μόλις έχει μπει στο παιχνίδι, θα κάνει και το σουτ και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 6-9 γιατί η ομάδα του μειώνει στους 3. Χατζεμανουήλ πίσω στο Δημητρίου η μπάλα. Ο Κατάκης ζητάει την μπάλα στο πόδι, δεν την παίρνει. Μια πολύ όμορφη κίνηση, αλλά το rebound θα το πάρει ο Τερμεντζής, ο οποίος βλέπουμε ότι μόλις μπαίνει στο παιχνίδι κάνει τη διαφορά. Τσιλιπάκος, Τερμεντζής, θα πάρει κι άλλο σούτ, αυτή φορά είναι άστοχος. Ο Στρούτος όμως βρίσκεται στο σωστό σημείο, θα πάρει την μπάλα και με ένα εύκολο καλάθι θα μειώσει ακόμα περισσότερο. Στο 8-9, η διαφορά είναι στο πόντο πλέον. Κατάκη ζητάει την μπάλα μέσα Δημητρίου με τις τρίπλες. Κάνει ένα δύσκολο lay-up, την μπάλα θα την πάρει ο Στρούτζας και φεύγει στον ευνηδιασμό. Περνάει, αφήνει την μπάλα στο Εφρεμίδη. Την μπάλα στη γωνία και θα την πάρει ο Στρούτζας. Ένα πολύ δυνατό μπλοκ όπως και ο Μυτιλινέος αυτή τη φορά με την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα φωνάζουμε από τον πάγκο. Ο Εφρεμίδη στο σουτ πετάει την μπάλα και έχουμε ένα περίεργο καλάθι. Πιο πολύ την πέταξε απλά για να μην λήξει ο χρόνος. Χατζεμανουήλ ψάχνει τον Κατάκη. Την μπάλα στο post. Δεύτερο, βλέπουμε δεύτερο παίκτη πάνω του. Κάποιος σημαίνει ότι κάποιος είναι ελεύθερος. Θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος. Το rebound από το Σεμερτζή, ο οποίος βλέπουμε ότι μόλις έχει μπει η ομάδα του έχει κάνει ένα σερί. Ο Τσιλιπάκος τώρα με την μπάλα. Μυτιλινέος θα πάρει το σουτ. Άστοχος. Θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Θα ξανασουτάρει. Άστοχος γι' αυτό. Κατάκης το αμυντικό rebound. Δημητρίου φεύγει στον εκνηδιασμό. Ψάχνει μια πάσα. Η ομάδα του δεν έχει συμπληρώσει ομαδικά. Η μπάλα είναι από πίσω. Κατάκης με την μπάλα στο τρίποντο. Χατζεμανουήλ θα την πάρει από εκεί. Μπάλα στο post. Χαμηλά. Πολλοί παίκτες μέσα μαζεμένοι στο ζωγραφιστό. Δημητρίου θα κάνει τη διείσδυση. Φτάνει μέχρι μέσα. Χάνει το καλάθι. Το ριμπάνω το Τσιλιπάκος. Στρούτζας με την μπάλα. Τεχνική ποινή αυτή τη στιγμή. Τεχνική ποινή στο νούμερο 8 από τους Phoenix Stars που είναι ο Τερμεντζής ο Νικόλος, ο οποίος είπαμε ότι άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Είναι μία βολή για τους above the rim. Όχι, είναι δύο τεχνικές ποινές. Είναι και στον Κατάκη πρέπει να είναι η άλλη τεχνική. Σημαίνει ότι άλλοι εξεδετερώνονται. Φασιώτης δίνει την μπάλα μέσα. Τερμεντζής, το rebound ο Κατάκης. Βάζει ο Δημητρίου. Κατάκης, η μπάλα μέσα.
φάουλ από το Στρούζα, το οποίο θα οδηγήσει και εισβολές, καθώς είναι το πέμπτο μαρκό. Δύο βολές για το Σεφερτζή τον Γιώργο. Δεν καταφέρει να είναι αστοχή στην πρώτη. Είναι άστοχος και στη δεύτερη. Θα πάρει το αμυντικό rebound του Χασιώτης και θα φύγει στον ευνηδιασμό. Είναι οργανωμένη όμως η άμυνα, έχουν προλάβει να γυρίσουν. Θα πάρει ο Τσιλιπάκος στο τρίποντο και θα αστοχίσει, πατάει το rebound. Χατζε Μανουήλ και κατεβάζουν η ομάδα των Above the Rim. Κατάκης βλέπουμε ότι ζητάει την μπάλα πολύ στο post και όταν σε κάθε επίθεση βρίσκεται εκεί πέρα. Ο Τερμεντζής θα κάνει φάουλ και θα στείλει τον Κατάκης βολές. Ενώ έχουμε αλλαγή, βγαίνει ο Στρούζας, μπαίνει ο Μόκας. Άστοχος ο Κατάκης την πρώτη. Ψάχνει την εύστοχη βολή που θα σε αφορέσει το παιχνίδι. Εύστοχος ο Κατάκης στη δεύτερη. 10-10 το σκορ. Και έχουμε time out που ζητάει η ομάδα των Phoenix Stars. Επιστροφή μετά το time out και την εύστοχη βολή του Κατάκη που κάνει το σκορ 10-10. 3-21 για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Την μπάλα στο σταμάτη Ελευθερίου, ο οποίος γυρνάει και δίνει στο Χασιώτη. Τερμεντζής θα κάνει ένα σουτ, θα πάρει δύο βολές. Το 10-10 παραμένει, 3 και 11 για τη λήξη. 11-10 από την έξω βολή, 1 στις 2. Χατζε Μανουήλ με την μπάλα. Κατάκης παίρνει την μπάλα στο πώς, πολύ όμορφη κίνηση και 11-12 βάζει μπροστά την ομάδα του. Ζητάει σημαίνει ο Τερμεντζής. Τερμεντζής, ο οποίος απαντάει στο καλάθι Κατάκη. Θα πούμε ότι ήταν προσωπικό καλάθι αυτό, για το καλάθι που δέχτηκε νωρίτερα και βάζει εκείνος μπροστά την ομάδα του 13-12. Μπάλα στο Δημητρίου, ο οποίος ψάχνει την πάσα, θα κάνει τελικά ένα hook, θα το χάσει. Το rebound θα το πάρει ο Χασιώτης, ο Δημήτρης, ο Τζίμι Χάς όπως το φωνάζουν. Το οποίο όμως δεν είναι για βολές, είναι το τέταρτο ομαδικό. Από το επόμενο θα είναι βολές. Σταμάτης και τώρα Τερμεντζής, ο οποίος έχει πάρει πολλές προσπάθειες που μέχρι στιγμής δεν είναι ότι δεν τις έχει αξιοποιήσει. Σταμάτης για τρεις, την μπάλα ο Κατάκης. Χατζε Μανουήλ δίνει την μπάλα στο Δημητρίου. Ο Δημητρίου ψάχνει μια πολύ δύσκολη πάσα εκεί πέρα, η οποία θα βγει έξω. Χασιώτης στην επαναφορά για να δώσει στο Τσιλιπάκο. Τσιλιπάκος τώρα με την μπάλα, δίνει στο μάτι, κάνει μια κίνηση, θα πάρει την μπάλα στο τρίποντο. Πολύ όμορφη κάτω τα πόδια, θα δώσει το Χασιώτη που ερχόταν, που χωρίς να κοιτάει θα δώσει την μπάλα στο Τερμεντζή, ο οποίος θα στοχίσει και ο Χατζημανουήλ θα πάρει το rebound.
και κάνει μια μακρινή πάσα να ψάξει τους παίκτες του μπροστά. Μένει ο Ιωαννίδης, κρατάει την μπάλα, δίνει στο Χατζη Εμμανουήλ. Θα πάρει ένα τρίποντο, θα αστοχίσει την μπάλα, θα την πάρει ο Χασιώτης. Κατεβάζει μια γρήγορη πάσα μπροστά, να το σταμάτη. Μπαίνει για το lay-up, αστοχή. Ο Κατάκης παίρνει άλλο ένα rebound. Δίνει την μπάλα μπροστά, ψάχνουμε. Πολύ όμορφη πάσα για τον Χατζη Εμμανουήλ. Του ξαναδίνει μέσα την μπάλα στο post. Δύσκολο shoot, μπάλα τερμεντζής, θα πάρει το rebound, κατεβάζει ο Χασιώτης. Κάνει μια πάσα μπροστά στο Μόκα, ο οποίος δυσκολεύτηκε εκεί πέρα, την μπάλα την έχει ο Δημητρίου. Κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση, δεν παίρνει το foul που ζητάει, το rebound θα το πάρει ο τερμεντζής, κατεβαίνει ο Χασιώτης. Ψάχνει έξω, βρίσκει το Μόκα. Θα πάρει το τρίποντο Μόκας και θα εξοχίσει μια μεγάλη ανάσα για την ομάδα του, η οποία παίρνει διαφορά 4 πόντων και με 8 δευτερόλεπτα να μένουν αυτή τη στιγμή οι απόβοι έχουν την μπάλα. Ψάχνει την πάσα, παίρνει ένα δύσκολο τρίποντο, αστοχή και τέλος του 10 λεπτού, 16-12 είναι μπροστά η Phoenix Stars. Επιστροφή στο Sonic Arena. Οι Phoenix Stars προηγούνται τον Above the Rim 16-12. Χασιώτης θα κάνει μια γρήγορη πάσα μπροστά στο Τσότσο, ο οποίος ήταν μόνος του αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πάσα. Την μπάλα πάει στο post. Το 6 θα φτάσει μέχρι μέσα από τους Μπαρκίδης. Την μπάλα του Μπάρις Κρούζας. Ψάχνει την μπάσα αλλά θα χάσει απλά την μπάλα. Δημητρίου μένει, προσπαθεί με τα μπλό, δεν τα καταφέρνει. Ο Κουτσιβίτης το rebound, παίρνει το rebound, παίρνει και το foul. Θα πάει στις γραμμή της φιλανθρωπίας να βαρέσει δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη ο Κουτσιβίτης. Άσπαθος και στη δεύτερη, θα πάρουν όμως το επιθετικό rebound. Ο Σεφερτζής θα δώσει στον Δημητρίου, που ο Δημητρίου θα δώσει και αυτός με τη σειρά του στον Ιωαννίδη. Ο Σεφερτζής θα κάνει εδώ το λάθος. Ο Στρούζης είναι στο out, δίνει την μπάλα στον Μασιώτη. Θα πάρει ένα shoot, εύκολο είναι και αυτό, από το Μόκα. Δημητρίου με την μπάλα. Είναι πάνω. Θα πάρει ξανά την προσπάθεια ο Ιωαννίδης. Θα αστοχίσει όμως, δεν ήταν κανένας εκεί πέρα για να πάρει το αμυντικό rebound. Και έτσι θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία και θα καταφέρει να κάνει το σκορ 18-14. Δεν αφήνουν οι Above να ξεφύγουν οι Phoenix. Ο Μόκας την μπάλα. Δίνει στο Στρούζα και αυτός δίνει πολύ ωραίο σταμάτη, ο οποίος βγαίνει από τα screen αλλά δεν μπορεί να ευστοχίσει. Το rebound θα το πάρει ο Ιωαννίδης. Θα κατεβάσει και την μπάλα σε Φερτζή, θα δώσει μέσα στο Δημητρίου. Μια πολύ όμορφη συνεργασία, ο Δημητρίου θα ευστοχίσει. 18-16 μειώνει κι άλλο η Above. Στρούζας με την μπάλα. Δίνει έξω στο Μόκα, αυτός ο Χασιώτη, ο Τσότσος θα κάνει το screen, ο Χασιώτης θα μείνει μόνος του. Βλέπει μια πολύ όμορφη πάσα εκεί πέρα και ένα πολύ όμορφο καλάθι από το Σταμάτη. Έκανε ο Σταμάτης εκεί το κόψιμο και ήταν πολύ όμορφη πάσα. Τώρα ο Δημητρίου με την μπάλα, δίνει έξω στον Κούρογλου, ο οποίος αστόχησε. Μόκας με την μπάλα. Τη χάνει, ο Τσιβίτης θα κάνει το κλέψιμο. Δίνει στο Δημητρίου, ψάχνει την πάσα μπροστά. Και το καλάθι θα μπει από τον Κούρογλου μετά την assist του Δημητρίου.
20-18. Οι Above δεν αφήνουν τους Phoenix να ξεφύγουν. Χασιώτης με την μπάλα. Μόνος του. Βλέπει εκεί πέρα το σταμάτη. Μια πολύ όμορφη πάση με αυτό το Τζότσο. Ψάχνει κι αυτός στο Στρούζα. Τελειώνει όμως επίθεση. 3-2-1 με ταμπλό. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Καλά και φάουλ. Να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. 6:54 για τη λήξη του ημιχρόνου. Θα συμβουλευτούν και την γραμματεία. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει λήξει ο χρόνος. Κρίμα γιατί το επιθετικό rebound και το καλάθι πήρε. Μπαίνει ο Χατζεμανουήλ. Βγαίνει ο Σεφερτζής, ο Γιώργος. Βρείτε παίχτες! Ενώ ο Τερμεντζής είναι και πάλι στο παιχνίδι. Δημητρίου με την μπάλα. Κατάξει νόρτες, δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Ένα όμορφο σουτ από τον Κούρογλου, δεν θα βρει στόχο. Το rebound το πήρε ο Μόχας, ο οποίος θα κάνει το όλο το γήπεδο, θα το διασχίσει, θα δώσει τελευταία στιγμή μία πάσα στον Τερμεντζή και εκείνος θα φτωχίσει για να κάνει το σκορ 22-18. Δημητρίου. Μπάλα Χατζεμανουήλ, ο οποίος θα πάρει ένα τρίποντο χωρίς στόχο όμως. Παίρνει το rebound ο Μόκας και ο Χασιώτης τρέχει το γήπεδο, λάθος πάσα. Χατζεμανουήλ, ψάχνει το συμπέκτη του Μπουτζιβίτη. Βγαίνει και στον εφημεδιασμό είναι ο Δημητρίου, ο οποίος θα πατήσει έξω. Η μπάλα είναι για τους Phoenix. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Βγαίνει από τη μία ομάδα ο Χασιώτης. Μπαίνει ξανά ο Μητυλινέος, ο οποίος κατέβαζε και την μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κατάκης μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Μπάλα έχει ο Μόκας, δεν το μαρκάρει κανένας, παίρνει ένα σουτ. Ο Δημητρίου θα πάρει το rebound γρήγορα. Η ομάδα του στον εφημεδιασμό ψάχνει την μπάση στον Κατάκη που έρχεται ως τρέιλερ. Θα σουτάρει από τη γωνία και θα ευστοχίσει σε τρίποντο ο Χατζεμανουήλ. Θα κάνει το σκορ 22-21. Μόκας, δίνει την μπάλα στο Μητυλινέο. Μητυλινέο τώρα κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση που παίρνει το καλάθι, παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Με 5 και 20 να μένει για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ γίνεται 24-21. Είναι άστοχος στη βολή, ο Χατζεμανουήλ θα πάρει το rebound. Ψάχνει τον Δημητρίου, ο οποίος μπαίνει μέχρι μέσα, αλλά κάνει μεταφορά όπως λέει ο διαιτητής. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, το 24-21 παραμένει. Μητυλινέος κατεβάζει την μπάλα. Ψάχνει έξω το Μόκα. Η κατοχή παραμένει στους Phoenix. Θα δώσει στον Τερμεντζή, ο οποίος μια δύσκολη προσπάθεια πήγε να βάλει ένα δύσκολο καλάθι από τη γωνία. Ήταν ο Κατάκης όμως θα πάρει το rebound, θα δώσει μπροστά στον Ιωαννίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Εφημιδιασμός στον Αμπό, φέρνει το 24-23 με 5 λεπτά να μένουν για το τέλος του μηχρόνου. Στρούζας τώρα με την μπάλα. Δίνει στο Μόκα, η μπάλα μέσα στο post. Καταφέρει να περάσει και εκεί από τον Κατάκη και θα πάρει και το foul. Ο Τερμεντζής έκανε μια δύσκολη προσπάθεια από την baseline.
κατάκι διαμαρτύρεται. Ο Τερμεντζής είναι στη γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη, πολλές αστοχές βολές και από τις δύο ομάδες. Έστωχος όπως η δεύτερη και θα κάνει το 25-23 για την ομάδα του. 4-35 για το γιος στο ημίχρονο. Ο Ιωαννίδης με την μπάλα. Ο Τζούντας πάει εκεί να δώσει μια παγίδα. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα στον Τζεμανουήλ, Κουτσιβίτης. Μπάλα στον Κατάκη. Ζητάει μέσα την μπάλα στον Τζεμανουήλ. Θα πάρει το φάουλ από τον Ιωαννίδη. Κατάφερε να τον σπρώξει, να βρεθεί μέσα ζωγραφιστό τον Φίνιξ και παίρνει το φάουλ. Την μπάλα ο Ιωαννίδης, μια δύσκολη προσπάθεια στους Ιωαννίδες, παίρνει το rebound. Προσπαθούν να τρέξουν οι Φίνιξ αλλά έχουν γυρίσει από, δεν προλαβαίνουν. Τρούτες με την μπάλα, δίνει στο Μυτιλινέο. Μπάλα μέσα στον Τερμεντζή, μια δύσκολη προσπάθεια να πει. Εύστοχο, 27-23. Φαίνεται ότι τις τελευταίες επιθέσεις έχει πάρει όλες πάνω του. Χατζημανουήλ δίνει την μπάλα στον Κατάκη, ο οποίος θέλει να απαντήσει αλλά δεν θα καταφέρει. Χατζημανουήλ το rebound. Ένα τρίποντο που πήγε να επιχειρήσει. Ο Τσιβίτς δίποντο. Το rebound θα το πάρει Φρεμίδης. Θα δώσει το Μυτιλινέο. Μπάλα στο Μόκα. Φτάνει μέχρι μέσα ο Μόκας. Θα κάνει το 29-23. Η ομάδα του Phoenix δείχνει ικανή να μπορέσει να πάρει τη διαφορά. Πάει να πιέσει ο Στρούτζας λίγο το Δημητρίου. Περνάει το κέντρο χωρίς πρόβλημα. Λάθος και κλέψιμο από τον Εφρεμίδη, ο οποίος κοιτάει την πάσα. Πολύ όμορφη πάσα. Αργεί ο Μόκας όμως, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ο Μόκας θα πάρει το δίποντο. Θα αστοχίσει το rebound από τον Κουτσιβίτη, ο οποίος θα κατεβάσει εκείνο στην μπάλα. Ψάχνει τον Δημητρίου, του δίνει την πάσα. Μπαίνει μέχρι μέσα ο Δημητρίου, πολύ όμορφη πάσα. Ο Κατάκης κάνει μια καυτή τρίπλα και βάζει με δύναμη το καλάθι. Μυτιλινέος κατεβάζει για τους Φίνιξ, οι οποίοι έχουν έτοιμες και αλλαγές. Εφρεμίδης στο Στρούτζα ξανά. Θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος. Το rebound θα το πάρει ο Κατάκης, ο οποίος δίνει στον Χατζημανουήλ. Και ο Κουτσιβίτης. Χατζημανουήλ το τρίποντο. Άστοχο. Παλεύει εκεί ο Δημητρίου για το rebound. Θα το πάρει ο Μόκας. Κατεβάζει ο Μυτιλινέος. Ψάχνει την πάσα. Στρούζας. Μόκας. Το σούτα του Τερμεντζή. Άστοχο. Το rebound θα το πάρει ο Δημητρίου. Τρέχει στον ευνηδιασμό. Θα βρει μια πολύ όμορφη πάσα. Και ο Χατζημανουήλ, ο οποίος θα βάλει και το καλάθι. Παίρνει και το φάουλ. Κάνει το 49-47 και έχει και μια έξτρα βολή. Time out ζητάνε οι Αμπόβ. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή. Ο Χατζημανουήλ είναι έτοιμος να βαρέσει τη βολή μετά το έστοχο καλάθι. 2 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Χατζημανουήλ θα κάνει το 29-28, αξιοποιώντας και τη βολή. Μυτιλινέος κατεβάζει την μπάλα. Δίνει μια πάσα στο Μόκα, την μπάλα μέσα στο Τζότσο. Ο οποίος ψάχνει και βρίσκει πολύ όμορφο τον Εφρεμίδη, ο οποίος δεν θα αξιοποιήσει την πάσα του. Το rebound είναι από τον Ιωαννίδη. Σφυρίζει ο διαιτητής. Πρέπει να έχει νερά κάπου εκεί πέρα. Ο Κατάκης πάει να σκουπίσει. Ο Ιωαννίδης θα δώσει το
Τζεμανουήλ, ο οποίος δίνει στο Δημητρίου. Στο σπάνω στο Τζεμανουήλ. Παλεύουν μέσα. Το τρίποντο το πάρει ο Ιωαννίδης. Το επιθετικό rebound όμως είναι από το Σεφερτζή. Και η μπάλα τώρα στο Δημητρίου με 9 για επίθεση. Δημητρίου θα πάρει ένα mid-range στο Χ. Ο Ιωαννίδης θα πάρει το rebound αυτή τη φορά. Παλεύει ο Χατζεμανουήλ, δεν βλέπει ο Κατάκης με 5 δεύτερα. Θα πάρει το σουτ, θα βάλει την ομάδα του μπροστά 29-30. Ένα σερί 7-0 που έχει κάνει η ομάδα του. Μόκας με την μπάλα, δίνει στο Στρούζα. Μητυλινέος. Ένα mid-range πάει να το πάρει, δίνει πολύ όμως το πάσα στο Τζότσο. Και το επιθετικό rebound το πάρει ο Φρεμίδης. Μπάλα στο Μόκα. Μόνος του είναι ο Φρεμίδης στη γωνία, ξεχασμένος. Χάνει το σούτο όμως ο Δημητρίου. Θα πάρει το αμυντικό rebound, θα φύγει στον εφημιδιασμό. Γρήγορα, 30 δεύτερα για τη λήψη του μισθόνου. Χατζεμανουήλ, θα δώσει τον Κατάκη. Την μπάλα έξω στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη στο τρίποντο. Το επιθετικό rebound του Σεφερτζή, ο οποίος παλκαρίσε να βάλει και το καλάθι. 29-32 με 13 δεύτερα. Μία τελευταία επίθεση έχουν οι Phoenix. Θα δούμε αν μπορούν να ισοφαρίσουν. Φάουλ με 5,4 να μένουν από τον Ιωαννίδη. Να δούμε πώς θα σχεδιάσουν την τελευταία της επίθεση Phoenix Stars, οι οποίοι παρότι βρέθηκαν 29-23 μπροστά, είδαν την ομάδα των Αμπόβ να κάνει ένα σερί 9-0, να επιστρέψει στο παιχνίδι. Μητυλινέος θα πάρει την μπάλα, μπαίνει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Είναι καλά στο και φάουλ από τον Μητυλινέο. Και εξηγήσει εκεί πέρα από το διαιτητή. Θα μειώσει 31-32. Μητυλινέος θα έχει την ευκαιρία με 2,2 δεύτερα να μένουν στο χρονόμετρο για το ημίχρονο, να ισοφαρίσει για την ομάδα του, στο 32 όλα. Και θα το κάνει. 2,2, να δούμε η ομάδα των Αμπόβ τι θα κάνει. Δύο δεύτερα, ψάχνει την πάσα ο Κατάκης. Θα την κλέψει ο Μητυλινέος. Θα εξορκίσει το τρίποντο. Όχι μόνο ισοφάρισαν, είχαν και buzzer beater. 35-32 από τους Phoenix Stars. Επιστροφή στο Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο. Οι Phoenix Stars προηγούνται 35-32 τον Above. Μετά τον buzzer beater του Μητυλινέου. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Χατζη Εμμανουήλ με την μπάλα. Ζητάει την μπάλα κατά έξω πώς. Μια λόμπα. Κλείνεται όμως εκεί πέρα. Πάει και ο Στρούτας πάνω του. Δίνει μια όμορφη πάσα στο Κουτσιβίτη. Ο οποίος θα στοχίσει. Το rebound το πάρει ο Μητυλινέος. Νέος μένει μόνος του και θα σουτάρει. Δεν φοβήθηκε να πάρει αυτό το σουτ. Είχε το εύστοχο το προηγούμενο. Χατζεμανουήλ με την μπάλα. Θα σουτάρει και αυτός τρίποντο. Άστοχος. Μπάλα όμως παραμένει στο Σαμπόβ με 13 δευτερόλεπτα. Τσιβίτης θα κάνει επαναφορά. Ψάχνει μια πάσα, θα την κλέξει. Θα την κλέψει ο Τσιλιπάκος και θα φτάσει μέχρι το lay-up. Θα κάνει το 37-32 για την ομάδα του. Κουτσιβίτης με την μπάλα. Δίνει στον Μπούρογλου και αυτό δίνει στον Κατάκη. Κατάκη Μανουήλ. Κατάκης από τη γωνία για 3, αστοχή. Το rebound ο Τσότσος. Δίνει την μπάλα στο Μητυλινέο, ο οποίος κατεβαίνει. Έρχεται στο thriller, 3-1-2-3. Μητυλινέος θα πάρει το mid-range και θα στοχίσει, 39-32. Ξεκίνησαν πιο δυνατά οι Phoenix Stars σε αυτό το ημίχρονο. Χατζεμανουήλ με την μπάλα. Ψάχνει κάτι τα τσιπλογές του, ψάχνει μια πάσα. Διατηρείται κατοχή για αυτούς, 9 δεύτερα για να εκδηλώσουν την επίθεση. Χατζεμανουήλ. Δίνει την μπάλα μέσα, ο Κουτσιβίτης. Κατάκης. Ψάχνει το Χατζεμανουήλ, θα πάρει το τρίποντο. Και θα ευστοχίσει. Σχεδόν με τη λήξη του χρόνου. Θα
δώσει ένα φιλί, μια αναπνοή. 39-35 θα μειώσουν για μπό. Τσιλιπάκος με την μπάλα. Προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα εκεί στο Στρούζα. Ξανά ο Τσιλιπάκος, κάνει μια προσποίηση. Ένα πολύ όμορφο καλάθι. Καλάθι τον Τσιλιπάκο. Αυτός είναι το ένα. Θα πάει και στη γραμμή των βολών. Έτοιμος να την αξιοποιήσει. 8 και 4 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έτοιμος για τη βολή. Θα στοχίσει, αλλά το rebound θα το πάρει ο Στρούζας. Τσιλιπάκος ξανά με την μπάλα. Δίνει την μπάσα έξω, ο Τσότσος ένα mid-range άστοχο. Θα πάρει το rebound ο Κούρογλου, θα δώσει την μπάλα ο Τζεμανουήλ, ο οποίος περνάει το κέντρο, κοιτάει τις επιλογές του, βλέπει μέσα, βλέπει σε Φερτζή, ο οποίος δίνει στον Κατάκη, βγαίνει και ο Κατάκης, δίνει στον Τζεμανουήλ ξανά, ένα screen εκεί πέρα, foul από τους Phoenix, με λίγο χρόνο να μένει. 41-35 το σκορ. Πόσα έχει το 30? Χατζεμανουήλ θα δώσει τον Κατάκη, αλλά η μπάλα θα φτάσει στο Σεφερτζή. Μια πολύ όμορφη κάπα και ένα αντιαθλητικό εδώ πέρα από τον Μπουτσιβίτη, ο οποίος ενώ Εφρεμίδης έχει κλέψει την μπάλα προσπαθεί να τον ανακόψει, με αποτέλεσμα να είναι αντιαθλητικό. Δύο βολές για τον Εφρεμίδη και η μπάλα παραμένει στους Φίνιξ. Αλλαγή και για τους Αμπόβ, ξαναμπαίνει ο Δημητρίου. Θα βοηθήσει στο να κατεβάσουν την μπάλα. Εύστοχος ο Εφρεμίδης στην πρώτη. Το 30 έχει δύο φάουλ. Κάνει, βάζει και τη δεύτερη, κάνει το 43-35 για την ομάδα του. 7-28 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Μπάλα στον Εφρεμίδη, Μυτιλινέος. 10 δευτερόλεπτα. Ο Τσότσος θα δώσει ένα screen, δεν θα το πάρει ο Μυτιλινέος και θα πάρει ένα mid-range. Άστοχο πολύ, airball μπάλα. Την μπάλα την πάρει σε Φερτζής, ο Δημητρίου θα κατεβάσει. Κατάκης θα πάρει το mid-range, θα στοχίσει το επιθετικό σου Φερτζής εκεί πέρα με πολύ δύναμη. Την μπάλα φτάνει στο Μυτιλινέο. Στρούζας θα δώσει μια πάσα στον Εφρεμίδη που ερχότανε και αυτό στο Μυτιλινέο. Θα δώσει ένα screen απέναντι ο Εφρεμίδης για να πάρει την μπάλα εκεί πέρα. 4 ακόμα. Να δούμε ποιο θα είναι κατάληξη. Ο Τσότσος θα πάρει το σουτ με τεκνοή. Δεν καταφέρει να στοχίσει. Ο αμυντικός ο Φερτζής. Δημητρίου κατεβάζει την μπάλα. Πάει την μπάλα στη γωνία. Κατάκης. Με την μπάλα στο Χατζεμανουήλ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Αποφεύγει εκεί πέρα. Αστοχή όμως στη συνέχεια. Πριν ήταν πολύ όμορφη προσπάθεια εδώ πέρα από το Χατζεμανουήλ. Μπαίνει ο Τερμεντζής στο παιχνίδι, βγαίνει ξανά ο Τσότσος. Ο Τερμεντζής που στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπει και άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Είχαν μπει κάπως καλύτερα οι Αμπόβ, είχαν κάνει μια σερή. Παίρνει την μπάλα ο Τσιλιπάκος. Στη γραμμή τη βολώνει ο Τσιλιπάκος. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 43-35, 6 λεπτά για να λήξει το δεκάλεπτο.
rebound θα το πάρει ο Κατάκης, δίνει στο Δημητρίου. Τρεις αλλαγές ετοιμάζουν οι Phoenix, ο Δημητρίου με την τρίπλα. Πάει και δεύτερος παίκτης πάνω του, θα βρει ελεύθερο το Σεφερτζή, ο οποίος όμως θα κάνει βήματα. Θα σηκώσει το σταθερό του. Αλλαγές εδώ πέρα από τους Phoenix. Αλλάζουν σχεδόν όλη την ομάδα. Σταμάτης είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα για τους Phoenix. Δίνει την μπάλα στο Τσιλιπάκο. Θα δώσει και αυτός το Μόκα, ο οποίος επιστρέφει στο παιχνίδι, επιστρέφει στα σούτ, αλλά είναι άστοχο αυτό. Το rebound θα το πάρει ο Κούρογλου. Ξανά την μπάλα ο Κούρογλου. Πόδι από τον Τσιλιπάκο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση για τους Above. Δημητρίου με την μπάλα. Λάθος πάσα, όχι, παραμένει η κατοχή για αυτούς. Καθώς φαίνεται ότι τελευταίος ακούμπησε ο Τερμεντζής. 10 δευτερόλεπτα για τους Above να εκδηλώσει την επίθεση. Ο Δημητρίου κάνει μια κίνηση αλλά δεν παίρνει την μπάλα. 8. Λάθος πάσα, ευνηδιασμός. Δίνει την πάσα, χάνει το καλάθι εκεί πέρα. Ο Μόκας όμως είναι έτοιμος να πάρει το επιθετικό και να ευστοχίσει μετά το χαμένο του σταμάτη. Είναι στο σωστό σημείο, σωστή στιγμή. Ευστοχή και κάνει 45-35, πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Κατάκης, μια όμορφη πάσα, λάθος, τα κλέψει. Ο Τσιλιπάκος, βγαίνει στον ευθυδιασμό. Και ο Τερμεντζής θα στοχίσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Ατζαμανουήλ παίρνει την μπάλα στον ευθυδιασμό. Αμυντικό φάουλ, καθώς φαίνεται ότι ο Δημητρίου δεν έσπρωξε και ο Τσιλιπάκος δεν είχε προλάβει να στοχεί. Από κάτω η μπάλα. 45-35, 4-32 ακόμα. Η μπάλα του Σεφερτζή. Ξανά στο Δημητρίου, ο οποίος θα βρει δοκάρι με αυτό το σουτ. Χατσιώτης, παίρνει την μπάλα, βγαίνει στον ευνηδιασμό. Θα δώσει μια πολύ όμορφη πάσα στα μάτι. Θα ανεβάσει διαφορά στους 12, 47-35. 4 λεπτά ακόμα για το δεκάλεπτο. Κατάκης θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει στον Δημητρίου. Δημητρίου μέχρι μέσα, το στόπ όμως από τον Τσιλιπάκο, ο οποίος ξαναβγαίνει, δεν καταφέρνει. Και ο Κατάκης βρίσκεται μόνος του στην καρδιά της άμυνας στο Φίνιξ, θα μειώσει στους 10, 47-37. Ψάχνει πάσα εκεί πέρα ο Σταμάτης. Την μπάλα είναι στο Μόκα, Σταμάτης ξανά μόνος του για 3. Αστοχή, το rebound του Κατάκης. Θα κατεβάσει και την μπάλα όπως φαίνεται. Θα δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Λάθος πάσα. Κακή συνεννόηση με τον Δημητρίου και η μπάλα είναι έξω. Time out ζητάνε οι Above και θα το πάρουν 47-37 και 3-37 πριν το τέλος. Επιστροφή μετά το time out. Η ομάδα των Phoenix έχει πάρει μια διαφορά 10 πόντων, η οποία τους βάζει φαβορί για την νίκη σήμερα. Μπάλα πάει μέσα, ο Τερμεντζής κάνει μια πολύ ωραία κίνηση, δεν μπορεί να ευστοχίσει όμως. Το rebound το παίρνει ο Δημητρίου, ο οποίος θέλει να τρέξει. Ψάχνει μπροστά τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης κάνει τις τρίπλες, βρίσκει το Κατάκι και αυτός βρίσκει με τη σειρά του τον Κούρογλου. Μπάλα είναι έξω. Ο Φίνιξ θα έχουν την κατοχή. 3 και 12 ακόμα. Μια μεγάλη πάσα. Ο Τερμεντζής θα πάρει όλη την baseline, αλλά ο Κατάκι θα έχει, είναι εκεί πέρα να δώσει ένα block. Φιλέψιμο παραλίγο, δεν ολοκληρώθηκε. Χασιώτης ψάχνει, βρίσκει τον Τσιλιπάκο, θα σουτάρει για τρεις, αστοχή. Κατάκι ψάχνει μια πάσα, δεν τη βρίσκει, κατεβάζει στον ευνηδιασμό η Above. Κατάκι με την μπάλα, ψάχνει. Θα χάσει, όχι. Είναι ο Σεφερτζής, θα κρατήσει εκείνη την μπάλα.
Ο Δημητρίου εκεί πέρα θα πάρει ένα φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Και ένα time out αυτή τη στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο με τις βολές του Δημητρίου. Επιστρέψαμε με τον Δημητρίου, με την συγγραμμή των βολών, γιατί μου έχουν εκτελέσει δύο βολές που κέρδισε μετά το σου του. Έφτασε στην πρώτη, μειώνει σε μονοψήφια διαφορά πλέον, 47-38, 2-31 για τελειώσει το τρίτο κάλεπτο. Δημητρίου εύστοχος και στη δεύτερη, 47-39. Πασιώτης με την μπάλα, θα κατεβάσει εκείνο για τους Phoenix. Έχουν βάλει το Σεφερζή πάγο του πλέον. Έχουμε για το τρίποντο, δεν θα το πάρει όμως, σταμάτησε. Ξαναμένει μόνος του, δεν το παίρνει ούτε τώρα. Passing game από τους Phoenix. Και από εκεί εστοχή. Πολύ δύσκολο σουτ από τον Μόκα, αλλά θα το βάλει. Ξανά η διαφορά στους 10-49-39. 2 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου, του τρίτου δεκαλέπτου. Συγγνώμη, Κατάκης παίρνει την μπάλα στο post. Πέρα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις. Θα πάει στις βολές. Χωρεί ο Τερμεντζής. Τι μπορεί να κάνει για να σταματήσει εκεί. Τέταρτο φάουλ. Το τέταρτο φάουλ είναι αυτό το Τερμεντζή. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει φτύρει ο Κατάκη. Τα περισσότερα φάουλ πρέπει να έχουν γίνει πάνω στο Κατάκη. Κατάκης άστοχος και στις δύο. Θα πάρει το rebound ο Φασιώτης. Θα φύγει σε έναν ενδιασμό. Θα ψάξει μια πάσα, θα τη βρει στο Τζιλιπάκο, ο οποίος μπαίνει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη πάσα και καλά θα ξαμάτει. Θα κάνει το 51-39, η διαφορά στους 12, στη μέγιστη τιμή της, για δεύτερη φορά σήμερα. Για μπόβοι, οι οποίοι φαίνονται να ξεμένουν από δυνάμεις. Αλλαγές, μπαίνει ο Στούζας, βγαίνει ο Τερμεντζής, ο οποίος έχει τα 4 φάουλ. Σεφερτζής, θα δώσει την μπάλα μέσα στον Ιωαννίδη. Μίνι, θα ψάξει τώρα τον Γκούροβλου, ο οποίος θα πάρει ένα σουτ, άστοχο. Μπάλα στο Φασιώτη και αυτό θα δώσει στο Τζιλιπάκο με τη σειρά του, ο οποίος μπαίνει μέχρι μέσα. Πολύ δυνατό, αλλά άστοχο, βρήκε το Κατάκι απέναντί του. Ένα επιθετικό φάουλ από τον Κατάκη στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί. Φαίνεται να σμπρώχνει τον Τζιλιπάκο. Το τρίτο φάουλ του Κατάκη, ο οποίος θα βγει και αλλαγή. Θα καθίσει στον πάγκο. Μπάλα είναι από κάτω για τους Phoenix Stars. Ο Στρούζα θα επαναφέρει. Κόψιμο εκεί πέρα από το Χασιώτη. Δεν μπορεί να περάσει αυτή η πάσα. Την μπάλα θα την πάρει ο Κουτσιβίτης. Ιωαννίδης, πάει να το μαρκάρει εκεί πέρα. Πολύ όμορφη πάσα, άστοχο όμως το τελείωμα. Στρούζας καταφέρει να δώσει την μπάλα στο Μόκα, ο οποίος με τη σειρά του στο Χασιώτη είχε ξεμείνει μπροστά. Δεν βρίσκει την πάσα που ήθελε, την προσπάθεια που ήθελε. Της ανασχέτει γι' αυτό. Μπάλα μέσα στο Μόκα, ο οποίος προσπαθεί κάτω από το χέρι του αντιπάλου του να καταφέρει να σκοράρει. Ήταν και την αλλαγή, βλέπουμε ο Χασιώτης πλέον φαίνεται να πόνεσαι. Κουτσιβίτης με την μπάλα, δίνει έξω τον Ιωαννίδη, θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει σε αυτό. Θα κάνει το 51-42, η διαφορά μένει στις 9, είναι μονοψήφια, αλλά έχουν μείνει 28.5 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μια μεγάλη κατοχή από τους Phoenix, ίσως είναι αρκετή για να μην κάνει επίθεση από πού. Μητυλινέος με την μπάλα, ο οποίος πέρασε ξανά στο παιχνίδι. Μητυλινέος, θα δώσει την μπάλα στο Τζιλιπάκο. Ο οποίος μπαίνει μέχρι μέσα με πολύ δύναμη. Αστοχή Δημητρίου, 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Σηκώνει το κεφάλι του, κοιτάζει τις επιλογές του, ψάχνει μια πάσα.
Βρίσκει πάλι μόνο τον Ιωαννίδη, ο οποίος αστοχεί αυτή τη φορά. 2-4 ακόμα. Λήξη τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 51-42. Επιστρέφουμε για το τέταρτο. Επιστρέψαμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Οι Phoenix Stars έχουν πάρει μια διαφορά 9 πόντων, την οποία και θέλουν να διαφυλάξουν για να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη νίκη που θα τους βοηθήσει στη βαθμολογία. Μένει μόνο στο σταμάτη. Ήταν τόσο μόνος του που δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και τον σουτάρει. Δημητρίου με την μπάλα. Βάζει μέσα και αστοχή στο καλάθι. Πάει να πάρει το rebound ο Κατάκης. Δεν καταφέρνει. Σταμάτης παίρνει και αυτό το rebound. Θέλει σε συνδυασμό σου. Ούτε μια ωραία πάσα με τη Λινέα, ο οποίος όμως δεν μπορεί να σουτάρει έτσι όπως ήταν η πάσα. Βγαίνει έξω. Μπάλα ξανά στο σταμάτη. Μπαίνει μέχρι μέσα. Αστοχή. Μπάλα στον Ιωαννίδη αυτή τη στιγμή. Ο οποίος ψάχνει, θα δώσει στο Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος θα διατηρήσει την μπάλα. Κουτσιβίτη, Δημητρίου, θα πάρει το mid-range και θα ευστοχίσει. 51-44, μειώνει η ομάδα των Αμπόβ. Γρήγορα ο Σταμάτης εκεί πέρα, μια πολύ όμορφη φάση, καλά και φάουλ. Κάνει το 53-44. Έχει και μια συμπληρωματική βολή. Δεν καταφέρει να την αξιοποιήσει το rebound από τον Κατάκη, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά rebound σήμερα. Δημητρίου, είναι την μπάλα στον Ιωαννίδη. Επιστροφή στον Πουτσιβίτη και ο Κατάκης παίρνει την μπάλα στο πώς με τον Στρούζα. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη πάσα στον Χατζη Εμμανουήλ πίσω από την πλάτη. Ένα πολύ όμορφο καλάθι. Θα μειώσει 53-46. Με 8-35 παίρνει το φάουλ εκεί πέρα ο Στρούζας. Πολύ δυνατό φάουλ. Θα του σηκώσει υποτικά ο Κατάκης όμως. Δύο βολές αυτή τη στιγμή για το Σταμάτη. Έξω πρώτη, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Αστοχή και σε αυτή, ο Κατάκης θα πάρει το rebound. 53-46, 8,5 λεπτά ακόμα για να λήξει το match. Να δούμε αν οι above έχουν πει την τελευταία του λέξη. Για να θα κάνουν μια τελευταία αντεπίθεση, θα πάει στις βολές αυτή τη στιγμή ο Δημητρίου. Θα κερδίσει το φάουλ έξυπνα. Θα πάρει το φάουλ από τον Εφρεμίδη και θα εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη, μειώνει ακόμα περισσότερο, 53-47. Αστοχή στη δεύτερη όμως, επιθετικό rebound από τον Χατζη Εμμανουήλ. Καταφέρει να πάρει την κατοχή. Κερδίζει και την μπάλα από έξω. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Χατζη Εμμανουήλ. Θα δώσει τον Κουτσιβίτη. Ξανά ο Χατζη Εμμανουήλ από τη γωνία. Μπαίνει μέχρι μέσα. Μόνο του Κουτσιβίτη θα σουτάρει το τρίποντο. Θα αστοχήσει όμως. Θα πάρει το rebound από τον Λινέος. Δεν μετράει το καλάθι όπως λέει ο Ρεφ, επιθετικό φάουλ. Το νούμερο 5, ο οποίος είναι ο Εφρεμίδης, θα κάνει φάουλ κάτω από το καλάθι. Δεν μετράει το σουτ που έγινε και ας ήταν εύστοχο. Δημητρίου κατεβάζει. Ψάχνει τον Κατάκη στο πώς που φαίνεται να εκμεταλλεύεται τον μαρκάρει κοντύτερος αντίπαλος. Θα χάσει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δημητρίου προσπαθεί να μπει και αυτός μέχρι μέσα. Οι Phoenix καταφέρνουν να κερδίσουν την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ Στρούζας από τον Δημητρίου. Από τον Κουτσιβίτη τελικά ήταν το φάουλ. Η ομάδα των Phoenix κατάφερε να βγάλει μια δύσκολη άμυνα, ίσως και κρίσιμη για τη ροή του παιχνιδιού. Καθώς φάνηκε
ο Κατάκης εκεί πέρα απέναντι στο Στρούτζα να έχει το πλεονέκτημα λόγω της διαφοράς του ύψου του. Μητυλινέος θα δώσει έξω στο Μόκα, ο οποίος θα δώσει και αυτός με τη σειρά του στα μάτια, αλλά δεν μπορεί να στοχίσει. Πάλα μπροστά, Δημητρίου, μια πιρουέτα και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Μειώνει ακόμα περισσότερο, 53-49. 7 και 10 πριν τελειώσει το μάτς, 53-49. Σταμάτη Στρούζας, Μητυλινέος. Χαμηλά το φάουλ, λένε διαιτητές. Time out ζητάνε η ομάδα των Phoenix. Θα έχει την επαναφορά κάτω το καλάθι και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας, η επαναφορά είναι για τους Phoenix κάτω το καλάθι. Ο Στρούζας θα βγει από το screen. Θα δώσει το Μητυλινέο, πανάδος και ο Στρούζας ένα screen. Μπάλα θα πάει χαμηλά εκεί πέρα. Μια πραγματικά τιτανομαχία. Βήματα όπως λέει ο διαιτητής. Βγαίνει άμυνα για τους Above. Μειώνουν ακόμα περισσότερο, κάνουν το παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι, 53-49, 6-46 για λήξη το παιχνίδι. Ο Δημητρίου με την μπάλα θα πάρει ένα screen από τον Ιωαννίδη, θα μπει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει το rebound ο Στρούζας, τρέχει γρήγορα στον ευνηδιασμό, βλέπει την μπάσα στον επερχόμενο τερμεντή, ο οποίος θα βάλει και το καλάθι, θα σηκώσει την μπάλα ψηλά, δεν μπορεί να το φτάσει κανένας εκεί πέρα, 55-49, διαφορά 6 πόντων υπέρ των Phoenix. 6 και 20 πριν τελειώσουμε. Κατάκης παίρνει τη λόμπα μέσα και θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ εκεί πέρα. Θα κάνει το σκορ 55. Εγώ. Μια βολή από τον Κατάκη. Επιθετικό φάουλ από τον Χατζεμανουήλ στην προσπάθεια να πάρει το rebound. Χάνει την ευκαιρία. Δεν είναι επιθετικό, είναι αμυντικό φάουλ. Πέμπτο ομαδικό. Θα ψάξει την πάσα, τερμεντζής, συμπλήρωσε 3 δευτερόλεπτα με ζωγραφιστό, το υποδεικνύει ο διαιτητής, μπάλα περνάει στα μπού, οι οποίοι έχουν κάνει τη μισή δουλειά, η διαφορά έχει πέσει στους 4. Να δούμε αν έχουν δυνάμεις να κάνουν ολική επαναφορά. Μπάλα στον Ιωαννίδη, ο Κατάκης ζητάει το πώς, ο Κατάκης, πολύ δύσκολη πάσα του Χατζεμανουήλ, η οποία θα βγει έξω. Μητυλινέος με την μπάλα. Θα ψάξει Μητυλινέος ξανά. Θα πέσει εκεί πέρα σε Μερτζής και θα πέσει πάνω το Μητυλινέος. Υπάρχουν συμπληρωμένα ομαδικά από τους Αμπόβ, που μάλλον σημαίνει ότι είναι βολές. Μητυλινέος θα έχει την ευκαιρία να πάει διαφορά στους 6 πόντους. Περασκοπιστεί και το παρκέ. Έχουν πέσει, είναι 4 δεκάλεπτο. Υπάρχει πολύ συντρότας. Μητυλινέος στη γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη. Κάνει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα. Μηδέν στις δύο από τον Μητυλινέο. Χατζεμανουήλ με την μπάλα, δίνει στο Δημητρίου. Oh.
αντίπαλο. Στον Ιωαννίδη ξανά ο Δημητρίου προσπαθεί να μπει μέσα. Αντισταυρωτή, μπαίνει μέσα, παίρνει και κερδίζει το φάουλ από τον Τερμεντζή. Που αν είναι και από τον Τερμεντζή θα είναι το πέμπτο του φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτο φάουλ από τον Τερμεντζή. Οι Φίνιξ χάνουν ένα σημαντικό μέλος για τη συνέχεια. 5 και 17 από το τέλος. Υπάρχουν συμπληρωμένα ομαδικά. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα είναι βολές και το σκόρ είναι στο 55-51. Επιστρέφει ο Τσότσος να καλύψει το κενό του Τερμεντζή. Κάποιο πρέπει να ματσάρει τον Κατάκη εκεί πέρα. Δημητρίου. Ευστοχή στην πρώτη βολή. 55-52. Διαφορά πλέον είναι στο ένα τρίποντο. Και δεύτερη εύστοχη βολή, 55-53, διαφορά πλέον είναι στο καλάθι. Επιστρέφει στο παιχνίδι και ο Τσιλπάκος. Βγαίνει ο Φρεμίδης. Κατεβάζει την μπάλα με τη Λινέως. Τσιλπάκος, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι με όρεξη. Κάνει το λάθος εδώ πέρα. Μια λάθος πάσα, 55-53. Για Μπό φαίνεται να είναι πιο ψύχρεμοι σε αυτό το σημείο. Οι Φίνιξ έχουν κάνει αρκετά λάθη. Δεν μπορούν να βρουν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνα των Μπό και να μπουν μέσα. Για Μπό. Και ένα τρίπο του Χατζημανουήλ. Θα πάρει ο ίδιος το rebound. Ψάχνει την πάσα, ο Μερτζής είναι μόνος του. Κάνει λάθος εδώ πέρα. Του φεύγει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Μεγάλες χέρια για Μπό. Κάνει το λέει από μια μεγάλη τάβα από τον Κατάκη εκεί πέρα. Φεύγει μπάλα. Ξανά την μπάλα στο Στρούτζα. Στο Στρούτζα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Κατάκη. Δύο βολές, τις οποίες εκτελέχει ο Στρούτζας. Ευκαιρία να πάρει μια ανάσα η ομάδα των Φίνιξ, εφοχή βολή. Δεν μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ. Εύστοχο στη δεύτερη, 56-53, 4-30 για το τέλος. Ο Κούρογλου θα εξέψει το Δημητρίου, κάνει τις τρίπλες. Βρίσκει την μπάσα. Το τρίποντο, άστοχο, το rebound θα το πάρει με τη Λινέως και θα κάνει ένα φάουλ εκεί πέρα ο Σεφερτζής. Αχρίαστο καθώς θέλει στις βολές το Μητυλινέο. Εύστοχο στην πρώτη, θα κάνει το 57-53. Άλλη μία βολή για το Μητυλινέο. Ευστοχή και στη δεύτερη, 58-53. Ήταν η πόντη που χρειαζόντουσαν οι Φίνιξ. Δίνει οδηγίες εκεί ο Χατζημανουήλ. Ο Δημητρίου προσπαθεί να αποστάρει τον Στρούζα, ο οποίος έχει βγάλει την αποστολή του, καθώς βλέπουμε τον ποστάρουν πολύ συχνά. Μπάλα μέσα στον Ιωαννίδη, θα στοχίσει το rebound του Δημητρίου, θα κερδίσει το foul, θα πάει στις βολές. Πολλές βολές, πολλά foul στην τελευταία περίοδο, τα νεύρα είναι πολλά. Οι ομάδες παλεύουν για την νίκη και ο Δημητρίου βρίσκει τις βολές. Ευστόχησε πριν, να δούμε τι θα κάνει τώρα. Παίρνει το 8-54. Έχει άλλη μία βολή. Αστοχή στη δεύτερη, το rebound του Τσότσος. Και ο Μητυλινέος οδηγεί την ομάδα του. Λέει να περάσει το κέντρο. Δεν παίρνει το screen εκεί πέρα από το Στρούζα. Την μπάλα θα την πάρει ο Μόκας. Θα δώσει την μπάλα, μεγάλο τρίποντο, αστοχή.
Ο Χατζεμανουήλ θα πάρει το rebound. Διαμαρτύρεται και για κάποιο φάουλ εκεί πέρα. Κατεβάζει την μπάλα, η μπάλα στο Δημητρίου. Θα μπει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει ο Τσότσο στο rebound. Ο Μόκας είναι με την μπάλα. 3 λεπτά ακόμα, η διαφορά στους 4. Κρατάει σταθερό. Ο Στρούζος έχει την μπάλα. 5-4 ακόμα. Σιλιπάκος. Θα κάνουμε τα φορά όπως λένε οι διαιτητές. Λάθος εδώ από τους Φίνιξ. 2-54 για τη λήξη. Χατζεμανουήλ με την μπάλα. Ένα πραγματικό ντέρμπι όπως έχει πάει το παιχνίδι. Πήραν τη διαφορά οι Φίνιξ αλλά δεν τους άφησαν οι απόβοι να τελειώσουν το παιχνίδι. Ο Δημητρίου δεν μπορεί να πάει μέχρι μέσα. Βλέπει πολλά σώματα μπροστά του. Κάνει τις τρίπλες, πίσω την πλάτη, μια πιρουέτα, πάει πίσω. Βήματα από τον Δημητρίου. Χάθηκε κάπου στις τρίπλες του. Είδε πολλά σώματα μπροστά του, δεν μπόρεσε να μπει μέχρι το καλάθι. Κάνουν ευκαιρία να μειώσουν εδώ οι Αμπόβ. Βάλει στο Μητυλινέο. 2-35 ακόμα. Νέος με την μπάλα, το μαρκάριο Ιωαννίδης. Θα το χτυπήσει στα πόδια. Κάνει το λάθος, κλέβει ο Σεφερτζής. Χατζεμανουήλ μένει με την μπάλα. Να δούμε τι θα κάνουν σε αυτή την επίδεση. Κοιτάνε να χτυπήσουν πάλι στο πώς. Ψάχνουν εκεί πέρα, Δημητρίου. Μια πάσα, Δημητρίου. 3 δεύτερα από τους διαιτητές. 2-5 για τη λήξη. Time out ζητάνε για μπού. Και θα το πάρουν. Επιστρέφουμε σε λίγο, 2-5 πριν τη λήξη, 58-54 είναι μπροστά η Phoenix. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Εδώ που κρίνονται όλα. Η Phoenix έχουν μια διαφορά 4 πόντων που θέλουν να διαφυλάξουν μέχρι το τέλος για να πάρουν μια νίκη. Και είναι ο Τσιλιπάκος. Ζητάει την μπάλα Τσότσο στο post. Θα κάνει το drive, θα φτάσει μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι. 60-54. Διαφορά στους 6. Χατζεμανουήλ. Το φάουλ είναι από τον Μητυλινέο όμως. Και στέλνει συμβολές στο Χατζεμανουήλ. 2 βολές. Ευκαιρία να απαντήσει ο Χατζεμανουήλ στο προηγούμενο καλάθι. 1-62 για τη λήξη παιχνιδιού. Τέταρτο φάουλ του Μητυλινέου όπως ακούμε. Airball η πρώτη βολή. Ο Χατζεμανουήλ. Καναθαρίνουν οι συμπαίκτες για να ευστοχή στη δεύτερη. Κάθε πόντος είναι κρίσιμος από εδώ και πέρα. Και κάθε κατοχή, κάθε άμυνα. Πρέπει να δώσω τα πάντα οι ομάδες τώρα για να πάρουν τη νίκη. Χατζεμανουήλ ευστοχή στη δεύτερη. 60-55. Βγαίνει ο Κούρογλου. Κρατάει την μπάλα τώρα ο Μητυλινέος, ο οποίος θα οργανώσει την τελευταία τελευταίες επιθέσεις στο Φίνιξ. Μπάλα στο Μόκα, θα πάει στο post. Μια όμορφη κίνηση, αστοχή. Το ρουφάλι του Τσιβίτης. Αμυντικό φάουλ από το Στρούζα. Το οποίο οδηγεί τέταρτο φάουλ μάλιστα του Στρούζα, το οποίο οδηγεί και σε βολές. Κάθε φάουλ είναι βολές από εδώ και πέρα. Το 15 τέταρτο. Ο Δημητρίου είναι αυτός που θα τις εκτελέσει. Έχει εκτελέσει σήμερα αρκετές βολές. Θα ευστοχίσει σε αυτήν, θα κάνετε 60-56. Έχει την ευκαιρία να μειώσει και να πάει τη διαφορά στους 3 πόντους. Αστοχή στη δεύτερη ώρα. Το ριμπάντο του Τσιβίτης όμως. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Αμπόβ. Πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή. Του Τσιβίτης θα πάρει και το σουτ. Αστοχή αλλά θα πάρει ο ίδιος το ριμπάουν. Ο ίδιος θα πάρει το ριμπάουν. Την μπάλα θα πάει πάνω. 7 δευτερόλεπτα. Χατζεμανουήλ Κουτσιβίτης θα πάρει και αυτό το σουτ. Αστοχή δεν μπορεί και ο Μητυλινέος θα μείνει με την μπάλα, πάει να κλέψει ο Χατζεμανουή αλλά δεν τα καταφέρνει, θα κάνει το φάουλ.
στις βολές τώρα, το Μυτιλινέο. Διαφορά στους τέσσερις. Μυτιλινέος στην πρώτη βολή. Αστοχή. Δημητρίου εκεί πέρα κάνει κάποια παιχνίδια μυαλού. Μένουν 57 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Αστοχή και στη δεύτερη. Ο Κουτσιβίτης rebound, ο Δημητρίου την μπάλα. Δίνει μια μεγάλη πάσα. Ιωαννίδης. Δημητρίου. Σεφερτζή. Θα πάει από κάτω. Θα κάνει όμως τα βήματα. Με 45 δεύτερα θα μένουν. Τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Τσαμπόβ, ήταν μια κρίσιμη επίθεση αυτή. Ο Τσόστος θα δώσει την μπάλα στον Κυριναίο. 43 δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το παιχνίδι. Κυριναίος κρατάει την μπάλα, να εξαντλήσει τον χρόνο, να μην αφήσει περιθώρια στον Τσαμπόβ να έχουν πολλές κατοχές ακόμα. Μυτιλινέος θα πάρει το screen, θα ανέβει, θα διώξει την μπάλα, θα πάρει το τρίποδο Στρούτζας, κρίσιμο, το χάνει. Το rebound του Ιωαννίδη, μια μεγάλη πάσα στο Δημητρίου, πίσω από την πλάτη του Σιβερτζή, ο οποίος κάνει λάθος, ο Στρούτζας πιέζει την μπάλα, 15 δευτερόλεπτα, κρατάει και θα βάλει το καλάθι εδώ πέρα ο Τσιλιπάκος. 62-56, 9 δεύτερα για το τέλος. Δεν θα κάνουν τελευταία κατοχή όπως φαίνεται. Θα πάρει ένα τρίποντο εδώ ο Ιωαννίδης, θα πάρει το rebound του Τσότσος. Θα δούμε αν θα κάνει και αυτός τελευταίο σουτ. Τελικό σκορ. Οι Phoenix Stars θα πάρουν την νίκη με 62-56 απέναντι του Σαμπό. Ευχαριστούμε πολύ.